Αμπελόκηποι Αθήνας και κινηματογράφος, βρώμικη πόλης, η δύσκολη. Σκηνοθεσία Κώστας Ανδρίτσος, σενάριο Νίκος Φόσκολος, ηθοποιοί Αλεξανδράκης, Γεωργίτσης, Βόγκλης, Τριανταφυλλίδη, Σοημύρη, Τσαχυρίδης, Πισλάνης, Αργυροπούλου, Βλάχος. Υπόθεση. Ο Μικές Λιάσκης, υπεύθυνος καθαριότητας μιας ολόκληρης πόλης, είναι ο αδίστακτος εκβιαστής που πιέζει τη γυναίκα του Άννα να του δώσει διαζύγιο, προκειμένου να παντρευτεί την ερωμένη του. Η Άννα δεν θέλει να χωρίσει, επειδή εγκυμονεί το παιδί του και φοβάται την κοινωνική κατακραυγή. Ένα βράδυ δέχεται την επίθεση ενός άντρα, αλλά τη σώζει κάποιος περαστικός, ο Αλέξης. Η επίθεση αυτή γίνεται αιτία να χάσει το παιδί, πράγμα που την κάνει να απομακρυνθεί και από τον Μικέ. Μετά από πολλές αφιταλαντεύσεις, αναζητεί τη λύτρωση στην αγκαλιά του Αλέξη και όρατά σε αυτός την παρασύρει στη πλήρη καταστροφή. Φωτογραφίες. Αποσπάσματα από τη ταινία Φυλακές Αβέροφ, Γυναικείες και Ανδρικές, Οδός Λουκάρεως, Μευτήριο Αθηνών, Οδός Αθανασιάδου. Τι κοιτάς? Μια αδειόφυλλα. Γιατί? Και μια στιγμή φανάστηκα πως θα ερχόταν να με πάρει ο Μικές. Με συγχωρείς, ξέχασα να σου το πω. Μου τηλεφώνησε ότι θα ερχόταν, αλλά τελευταία στιγμή του είχε μια σύσκεψη. Σου ζητάει συγγνώμη. Τάσου, τα ψέματα δεν σου πάνε καθόλου. Συγχωρείς, Άννα. Άννα. Ναι. Θα ήθελα να μου πεις κάτι. Ναι, Τάσου. Εκείνος ο κύριος που σε γλίτωσε, ο... Ο Αλέξης. Ναι, ο Αλέξης. Ερχόταν σχεδόν κάθε μέρα εδώ και σε έβλεπε. 2-3 φορές εσύ ήταν στον κήπο να μιλάτε ολομόναχη. Λοιπόν. Με συγχώρησαν, αλλά θα ήθελα να σε βοηθήσω. Αν νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος θα μπορέσει να σου φτιάξει τη ζωή. Μη γίνεσαι παιδί, Τάσο. Ο Αλέξης είναι ένας ευγενικός κύριος που με βοήθησε. Τίποτα περισσότερο. Και μην κάνεις σκέψεις που με θύμουν. Όχι, αλλά στην κατάσταση που βρίσκεσαι ένας καινούριος δεσμός θα ήταν κάτι πολύ φυσικό. Πόσο λίγο με ξέρεις, Τάσο. Ευχαριστώ, Τάσο, για όλα. Δεν έκανα τίποτα για σένα, Άννα. Τώρα τι θα ήθελα να σε βοηθήσω. Πολλές φορές αναρωτιέμαι αν είσαι πραγματικά αδερφός του Μικέ. Δεν έχετε τίποτα όμοιο οι δυο σας. Τι γύρεψε εδώ. Το φαντάστηκα ότι θα σε βρίσκα εδώ. Σήμερα ήταν να την πάνε μέσα. Τη φέρανε. Πέντε χρόνια είναι πολλά. Θα την περιμένεις? Ναι, λίγα. Θα μπορούσα να την περιμένω σε όλη μου τη ζωή. Βλέπεις, όλοι οι άντρες δεν είμαστε ίδιοι. Είσαι άρρωστος. Αυτό είναι το λιγότερο.
Έμεινα ολομόναχος. Έχασα τη θέση μου. Με πούλησε ο γραμματέας μου. Μαγνητοφώνησε κάτι συναλλαγές και με πέρασαν από συμβούλιο. Σε λίγο ανακατεύεται και εισαγγελέας. Με συγχωρείς, πρέπει να φύγω. Τάσο. Είναι 5 μήνες που φύγεις από το σπίτι. Πού μένεις? Πώς θα βγάζεις πέρα ολομόναχος? Μπορείς να μου πεις? Κάτι θα γίνει. Στάσου. Πάρ' το κλειδί και γύρνα σπίτι. Εντάξει, είμαι κάθαρος. Αλλά για σένα στάθηκα σαν πατέρας. Το παλιό σπίτι έμπαζε. Αρρωστούσε συχνά. Βρήκα το κούτελο και ξενυχτούσα μαζί σου. Σε είχα πιο πολύ και από αληθινό αδελφό μου. Πάρ' το. Πηγές. Οι φωτογραφίες προέρχονται από την ταινία και τους παραπάνω διαδικτυακούς τόπους. Επιμέλεια κειμένων και βίντεο. Αλεξία, Βάσια και Κώστας. Ηχογράφηση. Αλεξία και Λεάνα. 56ο Γυμνάσιο Αθήνας. Συντακτική και φωτογραφική ομάδα Εργαστηρίου Πληροφορικής. Πολυμέσα Πληροφορική. Σχολικά έτη 2015-2016. 2019-2020.